Πάμε να δούμε τι γίνεται στην αντεξέταση του Γενικού Ελεκτή, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Ραφαήλ Αλεξίου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Τρίτη και τελευταία ημέρα αντεξέτασης του Γενικού Ελεκτίου Οδυσσέα Μιχαλίδη από τους δικηγόρους του Γενικού Εισαγγελέα. Σήμερα μια έτσι μεγάλη διαδικασία με μεγάλη χρονική διάρκεια, κάπου φτάνει στο τέλος της σήμερα τελευταία ημέρα αντεξέτασης του Γενικού Ελεκτή. Να υπενθυμίσω, Νικήτα, ότι είχε καταχωρήσει και ο Γενικός Ελεκτής τις προηγούμενες μέρες, κάποιες προηγούμενες δικασίμους, την γραπτή του δήλωση πάνω σε αυτήν, η οποία στηρίζεται και η αντεξέταση των δικηγόρων του Γενικού Εισαγγελέα. Να σου πω ότι σήμερα ο δικηγόρος του Γενικού Εισαγγελέα, ο κύριος Καλής, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος αντεξετάζει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, είπε μεταξύ άλλων, έκανε μάλλον την υποβολή ότι ο λόγος, ότι η αίτηση δεν έγινε λόγω της καταγγελίας στην αρχή κατά της διαφθοράς, αλλά λόγω των δηλώσεων που είχαν γίνει μεταγενέστερα μετά την αθωωτική απόφαση που αθώνει τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, τον κύριο Σάβα Αγγελίδη, κάνοντας αναφορές στις δηλώσεις μάλιστα που είχαν γίνει προηγουμένως. Άποψη του, βέβαια, αυτή την υποβολή βέβαιως την απορρίπτει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κάνοντας αναφορά στις δηλώσεις που είχαν γίνει προηγουμένως από τον Γιώργο Σαβίδη αλλά και τον Σάβα Αγγελίδη περί δολοφονίας χαρακτήρων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εντός της δικαστικής αίθουσης ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, λέγοντας ότι παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή ζούμε αυτά τα οποία είχε προαναγγείλει ο Γενικός Εισαγγελέας κατά τους προηγούμενους μήνες. Ενώ παράλληλα έχει γίνει και μια άλλη υποβολή από τον κύριο Καλή, ότι ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβούλου γίνεται αυτή τη στιγμή ακόμα μια ανάρμοστη συμπεριφορά, γιατί παρά το ότι υπάρχει αθωτική απόφαση από την αρχή κατά τη διαφθορά, πάλι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατηγορεί ενώπιον των 8 δικαστών την ηγεσία της νομικής υπηρεσίας, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να αναφέρει ότι η αρχή επιβεβαίωσε ότι ο Σάβας Αγγελίδης ήταν πελάτης του προσώπου το οποίο είχε αναστείλει προηγουμένως την ποινική του δίωξη, και ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Να σου πω ότι γίνεται και σε αυτή την περίπτωση πάλι, αυτή την ημέρα, σε έντονο ύφος η αντεξέταση του Γενικού Ελεκτίου, όπως γίνει και τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα θα ολοκληρωθεί, όπως έχουμε ακούσει και εντός της δικαστικής αιθούσης, θα πάρει ακόμη μία με μία μισή ώρα περίπου η αντεξέταση του Γενικού Ελεκτή. Θα γίνει η καταχώρηση των γραπτών αγορεύσεων, θα έχουμε και προφορικές αγορεύσεις ενώπιον του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, για να επιφυλάξει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την απόφασή του. Μάλιστα. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε, Ραφαήλ.